Θα σας πω κάτι τώρα. Να πω λίγο τη γνώμη μου. Φέτος φαίνεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Θα πω κάτι το οποίο μπορεί να μην αρέσει και εδώ στον Αντένα. Η μοναξιά του Λάτσιου. Θυμήσου την Ιταλία. Ο Λάτσιος είναι ένα level πάνω από όλο το υπόλοιπο team της εκπομπής. Τι εννοώ? Ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, και προφανώς και γι' αυτό επέλεξαν τον Καβαλά, αλλά δεν νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί έτσι αντάξιος της επιλογής. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να είναι στο ίδιο πνευματικό level με το Λάτσιο, να αντιληφθεί το χιούμορ που έχει και την οξυδέρκεια που έχει και να μπορεί να κάνει, να τον αντιμετωπίσει για να πάει το show ένα βήμα μπρος σε επίπεδο λεκτικού παιχνιδιού. Άρα λοιπόν είναι λίγο μόνο στο Λάτσιο. Ειδικά φέτος που είναι καλύτερος από κάθε άλλη χρονιά και έχει ανεβάσει στροφές. Στο χθεσινό επεισόδιο δεν έβαλε στροφές. Φάνηκε μόνο του, δηλαδή δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει. Ούτε η Δούκησα, ούτε ο Λάκης, ούτε τα άλλα τρία μέρη τη εκπομπή. Αυτή είναι μια γνώμη. Μπορεί να μην αρέσει τον Αντένα αυτό που λέω. Αλλά έχω πει ότι εγώ θα λέω τη γνώμη μου. Κάτσε να τελειώσετε. Έχω πει ότι θα λέω τη γνώμη μου. Άσχετα αν είναι δυσάρεστη ή ευχάριστη. Κάτσε να γίνει κάτι. Καταλαβαίνω τι λέει. Η Καλένα πάντως αυτό που κάνει το κάνει πολύ καλά. Εγώ πιστεύω ότι φέτος είναι καλύτερο από ό,τι για να είναι μια γυναίκα η οποία δεν μιλάει ελληνικά. Δεν μπορεί να την παρατηθεί με το Λάτσιο, ο οποίο ξέρει καλά ελληνικά. Ο Λάτσιος έχει δώσει τις πάσες στη Δούκησα και δεν τις έχει πάρει χαμπάρι άλλη. Δηλαδή, κορίτσι μου, δεν μπορούσα να το πω εγώ αυτό. Γιατί ρε παιδιά, δεν το πω. Άρα το παίρνει και το κάνει Νάζι. Δεν το παίρνει. Δεν είναι όλα Νάζι όμω. Αυτό είναι ο ρόλο τη. Δεν μπορεί να περιμένει. Δεν υπάρχει. Δεν είναι θέατρο. Παίζουν θέατρο. Δεν ξέρω, βρε. Ο Λάτσιος προχθές, εχθές, απεγνωσμένα προσπαθούσε να δώσει άλλο τόνο. Δηλαδή, αναγκάστηκε να πάει να φιλήσει τον Κοφάνη. Τι άλλο να κάνει. Ο Φάνης πήγε. Όχι. Του είπε να σε φιλήσει. Αλλά όλο πήγε. Εγώ ένιωσα να τα παρουσιάσει στο Λάτσιο. Και εγώ. Πρώτη φορά το έκανα. Αυτό δεν λέω. Δεν μπορεί να έχει από κάθε παρουσιαστή. Είτε ο κάθε παρουσιαστή έχει το δικό του προφίλ. Η Τατιάνα π.χ. θα έκανε ένα παιχνίδι τέτοιο. Συγγνώμη, δεν μπορεί να παντήσει. Σε μια τάκα που σε δίνει ο άλλο, του πάει να πει ρόλο. Εντάξει, μπορεί να πει ρόλο. Δεν είναι πολύ καλό ο Μαρτάκι. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει. Όχι, δεν είναι. Όχι, κάτι. Πιστεύω. Να πω κάτι. Τον αγαπάω τον Κώστα, όχι τίποτα. Και εμείς τον αγαπάμε. Κώστας... δεν κάνει αυτό, ρε παιδιά. Δεν είναι καλό στο backstage. Ο Κώστας τώρα τι να πω. Σε σχέση με την μέρη μας εδώ και με την Ντορέτα. Δεν είναι τόσο καλό. Πιστεύω ότι η Δούκησα είναι πανέξυπνη, μπορεί να απαντήσει, αλλά δεν θέλει να χαλάσει το προφίλ της καλής και όλο αυτό το πράγμα που στην Ελλάδα το έχουν οι παρουσιάστριες. Sorry, εγώ αυτό πιστεύω. Μπορεί να απαντήσει, δεν είναι χαζή, δεν είναι καμία χαζοβιόλα. Είναι πολύ μικρή, έχει τελειώσει πανεπιστήμιο. Έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, έχει χρόνια στην τηλεόραση. Επικοινωνία, έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει και συνεννόηση. Δεν θεωρώ ότι η κοπέλα είναι χαζή. Δεν είναι στην ΑΣΟΕ, δεν είναι. Δεν θεωρώ ότι το κορίτσι. Δεν θεωρώ ότι είναι χαζή η κοπέλα. Είναι πανέξυπνη η Δούκησα. Μπορώ να σου πω κάτι. Ναι, αλλά δεν η Δούκησα την ξέρανε από πέρσι. Δεν περίμενε φέτο η Δούκησα ξαφνικά να ανέβει και να βρει όλο τον κόσμο. Την ξέρει. Η Δούκησα είναι, παιδιά, είναι μια πολύ καλή παρουσιάστρια. Υπάρχουν δύο ειδών παρουσιαστές. Υπάρχουν οι παρουσιαστές που επενδύεις στο. Είναι μοναδική ομορφιά καταρχήν η Δούκησα. Δεν την πετά. Την παίρνει γιατί είναι πιο όμορφη Ελληνίδα. Ψαρώνει μόνο λοιπόν, με είναι πιο σωστή, πιο όμορφη Ελληνίδα. Λαμπερή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τα διαβάζει ωραία, είναι χαριτωμένη, είναι αυτό. Είναι μια χαρά επαρκέστατη παρουσιάστρια. Δεν περιμένει όμω από τη Δούκησα να φέρει τα πάνω κάτω.